Έχει προβλήματα η Ελεονόρα Μελέτη. Κοίταξε, η Ελεονόρα Μελέτη έχει πρόβλημα. Για ποιο λόγο έχει το πρόβλημα? Διότι μπήκε στην ομάδα του Μάνεση, που φαίνεται ότι ο Μάνεσης είναι ανεξάρτητος μεμονωμένος, και το, ή του προγράμματος του Α χτυπάνε τους συνεργάτες που θέλουν να πάρει η Μελέτη. Mm-hmm. Και τους πάνε στην Λιάννα. Στην Λιάννα. Εδώ λοιπόν δείχνει ότι πακέτο σύσσωμος ο σταθμός διοικητικά είναι με την Λιάννα και κατά της Ελεονόρας Μελέτη. Δηλαδή εδώ δείχνει ότι η επιλογή της Ελεονόρας Μελέτη την έκανε κάποιος πολύ ισχυρός, σίγουρα από το Σταρ. Εγώ πιστεύω ότι η επιλογή αυτή ήταν από το πιο δυνατό, που είναι ο Κυριακόπουλος, έτσι, ο πρόεδρος θα της πει, παιδιά, εμείς ξέρουμε καλά την Ελεονόρα Μελέτη, την είχαμε μαζί μας χρόνια, οπότε αυτή θα πάει εκεί. Κάνει. Τη βάλαμε μαζί με το Μάνεση, γιατί έχει μια ομάδα στρωμένη, ο Μάνεσας, όπου μπορεί να κάνουν πράγματα, και κύριε που πάει να πάρει δύο-τρεις συνεργάτες καλούς, της την πέφτουν από το πρόγραμμα. Που σημαίνει αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι να για ποιο λόγο η Έλενα Χρυσοπούλου κάνει face control και δεν την ενοχλεί κανείς. Διότι είναι πακετάκι μέσα. Είναι μια κλίκα ανθρώπων που πολεμάνε όλο τον κόσμο πλέον. Και εδώ, με αυτό που βλέπω, γράψτε το από τώρα, Έλενα, γράψτε το από τώρα, γράψτε το και εσείς από τώρα, σας το λέω εγώ Ιούλιο μήνα, ότι εκεί τον Οκτώβριο θα έχει γίνει πυρηνικός πόλεμος. Θα έχουν φουντάρει, ούτε τέταρτη θέση δεν τους βλέπω. Πάντως ξέρουμε ότι γενικά το πακέτο όλο της Ιλιάνας κοστίζει και ίσως ρίχνουν και εκεί περισσότερο το ενδιαφέρον τους. Δεν ξέρω αν πεις και γιατί η Ελεονόρα δεν θα πάρει καλά λεφτά. Θα πάρει και αυτή καλά λεφτά. Αλλά για κάποιο λόγο βασίζονται πάρα πολύ στην Ιλιάνα. Ή τους έχουν τάξει, πώς το λένε, μεταξωτές κορδέλες, ή κάτι δεν πάει καλά. Α, επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, κάπου πήρε το μάτι μου μία ειδησούλα στα ψηλά ότι πάει υπεύθυνη προγράμματος στον Α η Γουίνφιλντ. Mm-hmm. Η Γουίνφιλντ εγώ τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί είχε έρθει στο Σταρ δύο χρόνια πριν φύγω εγώ. Δηλαδή την πρόλαβα 1,5-2 χρόνια περίπου και τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Είχε ιδιαίτερη αδυναμία στην Ελεονόρα Μελέτη η Γουίνφιλντ. Ωραία. Οπότε λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε οι άνθρωποι του Σταρ να είναι η μία πλευρά και οι άνθρωποι του Α η άλλη πλευρά. Ναι. Δηλαδή ο πόλεμος που γίνεται μέσα είναι οι παλιοί του Α στηρίζουν η Λιάννα και οι του Σταρ που διεισδύουν μέσα στον Α στηρίζουν η Ελεονόρα Μελέτη. Πάντως ισχύει, έχουν συστέγαση τώρα, έτσι. Δηλαδή ναι, είναι ένα μαγαζί. Είναι ένα μαγαζί. Ένα μαγαζί. Ένα μαγαζί είναι, δεν είναι δύο. Ένα οπότε θα συναντηθούν και οι Χριστοπούλου με την Καγιά. Εννοείται κάποια στιγμή, μα θα δει στο Λιόνι πάνω κάτω δεξιά-αριστερά. Και θα τη πει, κοίτα, επέστρεψα. Ναι. Κοίταξε, η Χριστοπούλου είναι πακεταρισμένη με του ανθρώπου του Α. Ναι, ναι. Η του Σταρ θα είναι η άλλη μεριά και η του Σταρ θα είναι με το Μάνεση κτλ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, κυρίε και κύριοι, υπάρχει ένα δίπολο στον Α μέσα. Ένα δίπολο. Το ένα είναι οι παλιοί του Α και το άλλο είναι οι του Σταρ που έρχονται μέσα και μπαίνουν να διοικήσουν το μαγαζί. Και βέβαια, όπως πάντα, νικητές θα είναι τα αφεντικά. Ποιοι? Οι του Σταρ που μπαίνουν μέσα. Απλά πράγματα είναι.